Με ημέρα μοδοσίας σημερινή και τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας αυτό το πολύτιμο αγαθό χωρίς ανταμοιβή. Στη Λεμεσό βρίσκεται σε εξέλιξη μια δράση με τίτλο «Δώρο ζωής». Μαθητές δημοτικού έγιναν μικροί πρεσβευτές, μικρές πρέσβυρες αιμοδοσίας με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους. Τα παιδιά βρίσκονται αυτή την ώρα στο σταθμό αιμοδοσίας στη Λεμεσό. Είναι μαζί τους και η Όλγα και εμείς και πάμε να τα ακούσουμε. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα υπέροχα παιδιά τα οποία βρίσκομαι ανάμεσά τους είναι οι μαθητές της τετάρτης τάξης του 22ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού Αγίου Γεωργίου Χαβούζας και βρίσκονται εδώ στο σταθμό αιμοδοσίας της Λεμεσού. Είναι ακριβώς δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας. Συμμετέχουν σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση την οποία ήδη έχουν διοργανώσει με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για την αξία της αιμοδοσίας. Θα κάνουμε όμως αρχή, θα προχωρήσω λίγο πιο πέρα και θα κάνουμε αρχή από την Έλενα. Η Έλενα είναι και αυτή μια μικρή εθελόντρια, είναι πρέσβυρα της αιμοδοσίας και αυτή τη στιγμή καλεί εθελοντές αιμοδότες και τους καλεί στο τηλέφωνο και τους δίνει και τους λέει το δικό της μήνυμα. Τώρα θα καλέσει η ίδια τώρα έτσι με την βοήθεια εδώ της νοσηλεύτριας για να ακούσουμε ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλουν να δώσουν στους εθελοντές αιμοδότες. Καλημέρα σας. Είμαι η μικρή πρέσβυρα αιμοδοσίας Έλενα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Σας παίρνουμε τηλέφωνο από τον σταθμό αιμοδοσίας για να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είστε υπερηρωίδα. Δίνετε αίμα και σώζετε ζωές. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Πώς είσαι, είσαι καλά? Ναι. Πες μου ξανά το όνομα σου γιατί δεν άκουσα. Έλενα. Είμαστε συνονόμητε, αγάπη μου. Να ζήσουμε. Χρόνια πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που εμπόρεσα και βοήθησα. Και έτσι πρέπει όλος ο κόσμος να προσεχεί τον εαυτό του, να κρατά τον εαυτό του υγιές για να μπορεί να βοηθά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Καλημέρα να έχει. Κάτι αυτή είναι μια από τις πολλές όμορφες συνομιλίες που όμως έχουν εδώ. Ειλικρινά μας συγκινήσατε με αυτό. Πραγματικά, το να παίρνεις αυτό το τηλέφωνο. Πραγματικά, είναι μια δράση πάρα πολύ σημαντική και ακριβώς είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και να σε παίρνει ένα παιδάκι, μια πρέσβυρα της αιμοδοσίας για να σου πει ευχαριστώ για όλον αυτό που προσφέρεις. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι θα συνεχίσουν τα τηλεφωνήματα τόσο από την Έλενα όσο και από άλλα παιδάκια. Και δίπλα μου να σας πω, έχω εδώ ένα χρυσό πρεσβευτή. Έλα να σε δούμε λίγο εδώ. Είναι ένας χρυσός πρεσβευτής. Θέλω να μου πεις το όνομα σου. Στυλιανός. Ο Στυλιανός, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Ναι. Έλα λίγο από εδώ, να είμαστε να μας βλέπουν καλά. Στυλιανός είπαμε. Ναι. Ο Στυλιανός έχει καταφέρει να πείσει δεκάδες συμπολίτες μας για να έρθουν για αιμοδοσία. Θέλω να μου πεις πώς τα κατάφερες. Το βάλα στόχον και ζήτησα βοήθεια φυσικά και από τους γονείς μου να ενημερώσουν, όπως τους είπα, τους συνεργάτες τους στη δουλειά, ώστε να φέρουν για αυτοί 5-6 αιμοδότες. Μπράβο. Και εγώ με τη σειρά μου την τελευταία μέρα τους ενημέρωνα, τους έπαιρνα τηλέφωνα για να το σιγουρέψω και να είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν όλοι. Και ενημέρωνα και τους συγγενείς μου με τα λόγια που μας τα έπαιρνε η κυρία Γεωργία, όπως μας τα έμαθε με τον ίδιο τρόπο. Πόσους έχεις καταφέρει να φέρεις για αιμοδοσία? Στην πρώτη αιμοδοσία καταφέρα 16 και στη δεύτερη 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και εδώ κάποια άλλα κορίτσια και παιδάκια που θέλουν να μας δώσουν το μήνυμά τους. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις εσύ προς όλον τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να έρθει για να δώσει αίμα? Το αίμα είναι ένα δώρο ζωής. Όταν κάποιος δίνει αίμα, σώζει μία με τρεις ζωές. Όταν κάποιος δίνει αίμα, έχει και άλλα συμφέροντα. Πρώτον, σώζει ζωές, είναι ένας σούπερ ήρωας. Δεύτερον, το αίμα του ελέγχουν. Γι' αυτό μπορείς να μάθεις γρήγορα αν έχεις κάποια χρονική πάθηση ή μια αρρώστια τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πες μου και το όνομα σου. Ελένη. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Εσύ ποια είσαι? Η Ολιάνθια. Η Ολιάνθια. Τι ωραίο όνομα. Θέλω να πείτε τι είναι όλα αυτά που έχετε εδώ. Αυτά είναι τα δώρα τα οποία φτιάξαμε διάφορα σχολεία και θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα στους αιμοδότες που δίνουν αίμα. Θέλεις να μας πεις κάποια από τα μηνύματα που είναι εδώ? Ναι. Σώσε 2-3 ζωές. Και εδώ τι λέει? Μια μέρα ίσως και εσύ το αίμα χρειαστείς.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα χρειαστούμε το αίμα. Και εσύ ποια είσαι? Η Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία μου. Εσένα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις εσύ προς όλους αυτούς που μας βλέπουν? Το μήνυμα που θέλω να δώσω εγώ σε αυτούς όλους ότι το αίμα είναι πολύ σημαντικό και όπως μας έμαθε η κυρία Γεωργία, ότι μπορείς ακόμα και λίγο αίμα να δώσεις, θα σώσεις 3 ζωές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια, να πούμε ότι όλοι αυτά τα παιδιά, καθώς και το 26ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τυχερούσα, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δώρο Ζωής, που έχει ως στόχο την καλλιέργεια της μοδοτικής συνείδησης στα παιδιά, έτσι ώστε όταν μεγαλώσουν να δώσουν και αυτοί αίμα και να μην φοβούνται. Τα παιδιά θα μας τραγουδήσουν τώρα και ένα τραγούδι όσον αφορά την αιμοδοσία. Και να σας πω ότι η κυρία Γεωργία που μας λένε εδώ, ναι, τα παιδάκια είναι, η κυρία Γεωργία Σολομού, είναι εκπαιδευτικό. Κυρία Γεωργία, ελάτε κοντά να δούμε ποια είστε. Είναι εκπαιδευτικός. Να μας δώσει έτσι και αυτή λίγες πληροφορίες και την αγάπη που δίνει στα παιδιά, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο ότι οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο για όλα αυτά τα μαθήματα. Καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα. Είναι πολύ έτσι ευχάριστο να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να γιορτάζουμε αυτήν τη μέρα, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή και αιμοδότη και αιμοδότριας, στο σταθμό αιμοδοσίας. Εδώ που δίνεται το αίμα, εδώ που χαρίζονται ζωές, σώζονται ζωές καλύτερα. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν τα παιδιά από όλα αυτά τα μαθήματα που τους διδάσκεται όσον αφορά την αιμοδοσία? Είναι ένα θέμα το οποίο, ακούγοντας ότι θα ασχοληθούμε και θα το προσεγγίσουμε με τα παιδιά, μπορεί να ξενήσει λίγο. Θεωρούμε ότι μπορεί να αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει εφαρμόζοντας το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί είναι τον ενθουσιασμό των παιδιών για το συγκεκριμένο θέμα. Πέραν του ότι καλλιεργείται η δική τους αιμοδοτική συνείδηση, έχουν μάθει πώς να ευαισθητοποιούν, να ενημερώνουν τους μεγάλους και να τους πείθουν με επιχειρήματα πώς να γίνουν αιμοδότες και αιμοδότριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε έτσι σιγά σιγά και το τραγούδι το οποίο έχουν ετοιμάσει και αφορά την αιμοδοσία. Λοιπόν, να θα τα ακούμε με προσοχή για να και τα συγκίνηση. Ακούμε καλύτερα και όλα στα παιδιά. Έχω και εγώ, πάμε μια βόλτα ως το σκάφος.
τραγούδι κάτι έχει περιγράψει όλη την διαδικασία που αφορά την αιμοδοσία με ένα πολύ όμορφο έτσι, τρόπο μέσα από το τραγούδι και όπως είπαν κιόλας θα φάνε και το μπισκοτάκι τους και την πορτοκαλάδα τους όταν τελειώσει όλη η διαδικασία, όταν θα δώσουν αίμα οι μεγάλοι και αυτά τα παιδιά, έτσι όπως ακούσαμε, όταν μεγαλώσουν θα γίνουν κι αυτοί όταν μπορούν εθελοντές αιμοδότες. Πραγματικά μας συγκινήσατε, δεν ξέρω αν δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα έτσι και για τη μέρα αλλά και κάθε μέρα για τους αιμοδότες, τους εθελοντές, αυτούς τους αλτρουιστές που δεν σκέφτονται έτσι. Είναι κάτι δωρεάν, το δίνεις τη ζωή, είναι δωρεάν όταν έχουμε από το αίμα μας και δίνουμε και σε άλλους. Ευχαριστούμε Όλγα, ευχαριστούμε όλα τα παιδάκια και την κυρία Γεωργία, γενικά όλους όσους έτσι, με αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες. Έχουμε τώρα ενδυνάμει εθελοντές, όταν μεγαλώσουν θα γίνουν 18 και θα είναι και ήδη εθελοντές. Σας χαιρετάμε κι εμείς παιδάκια, λοιπόν καλή συνέχεια να έχετε. Μένουμε σε αυτό το